7 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος Football League 2 και η Αναγέννηση έχει αύριο τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το σημαντικότερο βήμα για την επικύρωση της ανόδου στη μεγαλύτερη κατηγορία. Η ομάδα της Καρδίτσας αναχώρησε για τα Γιάννενα, εκεί όπου αύριο το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Δόξα Κρανούλας, γνωρίζοντας πως με νίκη πολύ δύσκολα θα χάσει στη συνέχεια το ένα από τα 5 εισιτήρια της ανόδου στη Β' Εθνική της νέας περίοδου. Η Αναγέννηση προέρχεται από 4 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να αυξήσει αυτό το σερί, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την επίτευξη του στόχου. Ο Σάκης Θεοδωσιάζη δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Χαρίδημο Μίχο, αλλά και τον νεαρό τερματοφύλακα Γεωργατζά, ο οποίος τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση και αποκλείστηκε από την αποστολή. Ο τεχνικός των Κιτινόμενων διαχειρίζεται τη φετινή χρονιά ένα πλούσιο και ποιοτικό ρόστερ, τονίζοντας όμως πως αυτό αποτελεί χαρά παρά πρόβλημα για κάθε προπονητή. Αυτό είναι χαρά για ένα προπονητή να έχει ένα ποιοτικό και δυνατό ρόστερ και φυσικά ο προπονητής είναι αυτός που κρίνει ποιους παίκτες θα ξεκινήσει, γιατί αυτός έχει και την ευθύνη των επιλογών. Όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Το βλέπετε ότι μπορεί να έχουμε ένα ρόστερ με 30 παίκτες, αλλά έχουν πάρει τις ευκαιρίες όλα τα παιδιά. Πάνω από την ομάδα δεν υπάρχει κανένας. Το έχω πει πολλές φορές, το γνωρίζετε. Όλοι δουλεύουμε με γνώμονα το καλό της ομάδας.